Ότι σώμα είχε στην αμπόμπα. Ναι, μπόμπα. Πιστεύω ότι κανονικό μαγιό βέβαια δεν έχει. Ρε παιδί μου, τι κάλασα, πας, τι θα βάλεις δηλαδή. Παιδιά, εγώ μίλησα μαζί τους και στο τηλέφωνο. Είχαμε μια έτσι τηλεφωνική επικοινωνία προχθές και είπαμε μόλις γυρίσουμε από διακοπές να κανονίσουμε να τα πούμε. Εγώ το Σάκη τον εκτιμάω πάρα πολύ. Γιατί τον ξέρω και πολλά χρόνια, το πώς έχει ξεκινήσει, πόσο πολύ έχει δουλέψει. Και τους χαίρομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και στο... μίλησα και με τη Χριστίνα, γιατί ξέρεις πολλές φορές μέσα από την εκπομπή έχω πει πολύ ωραία πράγματα για τη Χριστίνα. Και μάλιστα της έλεγα ότι είσαι τόσο όμορφο κορίτσι, κάνεις τόσο ωραίες δουλειές στο Instagram. Που, ρε παιδί μου, πρέπει να το εκμεταλλευτείς όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι το εκμεταλλεύεται. Είναι όχι, να το πάει και σε άλλα επίπεδα. Έχει γίνει fashion blogger σίγουρα, αλλά μπορεί να το συνεχίσει κι αλλιώς, γιατί κάνει πολύ ωραία πράγματα. Εγώ είχα μιλήσει μαζί της και εγώ, γιατί την είχα πάρει για να κάνουμε κάτι εδώ τέλος πάντων. Μου είχε πει ότι ετοιμάζει κάτι επιχειρηματικό δικό της που θέλει μόνο τότε να δώσει μια συνέντευξη και να μιλήσει. Ναι, δεν μιλάει. Και το χειριστεί για μένα πολύ καλά. Ναι, το κρατάει όλο αυτό για όταν θα κάνει αυτό το δικό της που έχει στο μυαλό της. Αλλά φαίνεται, παιδί, πόσο ερωτευμένη είναι και πόσο πολύ. Ακόμα και οι φωτογραφίες που ανεβάζει που την εκθιάζει ο Σάκης και λέει: κοίτα τι πιο όμορφο να ξυπνάτε με αυτή τη γυναίκα δίπλα σου. Καλά, αυτή η φωτογραφία τώρα λίγο. Αυτή η φωτογραφία, άκου να σου πω, ήταν αστεία, την είδα. Είναι ωραία να το κάνει ένας άντρας αυτό. Τι λες τώρα, εσύ, αλλά, αυτό είναι. Αλλά πίσω φαινόταν η Χριστίνα γουροξυπνημένη με νεύρα. Όχι με νεύρα. Είναι άσχημο να το κάνει άλλο και στην αθέση. Είχε μία που κοιτούσε το υπερπέρα. Η κοπέλα μου είχε ξυπνήσει. Ανέβασε μια πολύ τυφλή φωτογραφία και σίγουρα θα τη ρώτησε, οκ. Και τη κάνει ερωτική εξομολόγηση. Εμένα αυτά γενικά δεν μ' αρέσουν, τα θεωρώ λίγο έτσι γλυκανάλατα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να πω κάτι όμως. Παρόλο που ο Τανιμανίδης είναι πάρα πολύ συμπαθής στον κόσμο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να τον αντιπαθεί, είναι πολύ λίγοι. Ότι προβάλλει συνεχώς την προσωπική του ζωή και προβάλλει την κοσμική του ζωή, δεν θα του κάνει καλό. Διαφωνώ. Όχι, θα πω εγώ. Ναι, ναι. Διαφωνώ 100% μαζί σου και θα σου εξηγήσω γιατί το έχω συζητήσει. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι προβάλλει, δεν έχει καμία κοσμική ζωή. Καμία κοσμική ζωή. Το ότι πήγε κάποιες μέρες στην Μύκονο δεν σημαίνει κάτι. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει. Μπορεί να τον είχαν καλέσει. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει. Μην αρχίσουμε. Αυτά είναι κομπλεξικά. Ποια είναι κομπλεξικά. Όταν βλέπουμε δηλαδή, κάποιον. Συγγνώμη, αυτό που λέω εγώ είναι κομπλεξικό. Ναι, πού σε ενόχλησε που πήγε λίγο στην Μύκονο. Όμως περίμενε. Ένας παρουσιαστής είναι. Μα τον βλέπουμε παντού, παιδιά. Πού τον είδες παντού. Παντού τον βλέπουμε. Φωτογραφίες παντού. Αν δεν δει τον Τανιμανίδη που είναι το νούμερο ένα πρόσωπο αυτή τη στιγμή, ποιο θα δει. Παιδάκι μου είναι κακό. Πήγε πέντε μέρες. Γιατί είναι κακό, δεν κατάλαβα. Εντάξει, εσύ αν το θεωρείς καλό να προβάλλεις τόσο πολύ τη ζωή σου την προσωπική. Έχει, ανεβάζει φωτογραφίες λιγότερες από όσες που ανεβάζουν οι υπόλοιποι, μία στο τόσο. Να, και είναι με μια εντάξει κοπέλα. Και από το να το παίζει ο παρουσιαστής, ο top και αυτά και να εντάξει είναι στημένος, δείχνει στιγμές ναι με την κοπέλα. Και όλες οι φωτογραφίες και τα. Παιδιά, γιατί ναι, να ακριβώς πούμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί. Επειδή το ξανάκουσα αυτό και τσακώθηκα σε παρέα γι' αυτό και λέω τι μπούρδες είναι αυτά, λέω. Είναι η άποψή σου. Ναι. Αλλά κομπλεξικά δεν είναι. Εγώ ειδικά. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι κομπλεξική και δεν ζηλεύω. Καμία ζωή δεν είναι. Αυτό είπα στα κομπλεξικά, τα κομπλεξικά. Εγώ το κρίνω κάτι, αυτό που βλέπω την εικόνα. Αν διαφωνείς κάτι και λες σημαίνει ότι είμαι εγώ, ότι πλέω κάτι λάθος. Όχι ρε παιδί μου όμως. Δεν σου πω τσε κομπλεξική, αλλά όταν ακούω τέτοιες ατάκες ότι όποιος πήγε στη Μύκονο προβάλλει τη κλειδί του, μπορεί να τον κάλεσε και να, να μην πληρώσει και μία. Δεν είπε για το δεν είναι μόνο αυτό ρε παιδιά. Συγγνώμη, όταν Τανιμανίδης κάθε χρόνο παιδιά μπορεί να πηγαίνει στη Μύκονο απλώς τώρα. Κατά δουλεύει και το παιδί και καλά κάνει και τα βγάζει μόνο του και πάει που γουστάει. Και μετά από όλο αυτό το τσουνάμι του Survivor πήγε 5-6 μέρες στη Μύκονο και κυκλοφορήσαν να κάνω φωτογραφίες. Από εκεί και πέρα αυτό που λες εσύ. Είναι συνεχώς. Είναι συνεχώς τα περιοδικά. Τι λες. Δεν εκτίθεται ποτέ. Καλά, ποτέ δεν εκτίθεται. Τον κυνηγάνε από πίσω. Αυτή τη στιγμή εντάξει είναι το νούμερο ένα τηλεοπτικό πρόσωπο. Παιδιά, παιδιά, εδώ εμείς εκτιθέμε 4 ώρες τον αέρα κάθε πρωί. Και τι με νοιάζει εμένα, τι σημαίνει, η δουλειά μου είναι. Μα δουλειά του είναι. Έπαιζε κάθε μέρα στο Skype όσο τον είδες. Να βλέπω συνεχώς τι κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το βλέπεις, τι κάνει, πουθενά με το κυνηγάνε από πίσω. Δεν είναι η ζωή του. Παιδιά, τι λέτε, τον κυνηγάνε από πίσω. Είναι στο προσωπικό του Instagram, εντάξει. Αν δεν τον ακολουθείς και δεν τον βλέπεις. Όλοι παπαράτσι είναι πίσω του Σάκη Τανιμανίδη. Ναι, είναι. Αυτή την περίοδο είναι. Στη Μύκονο του Τανιμανίδη κυνηγούσανε. Η αλήθεια είναι ότι με δεν το είδες προχθές που βλέπαμε στη Μύκονο που είχαν τρέξει ουρές από πίσω για να φωτογραφηθούν. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι ο Σάκης Τανιμανίδης έχει επιλέξει να προβάλλει την προσωπική του ζωή. Δεν κρίνει κανένας αν αυτό είναι καλό ή κακό. Είναι προσωπικό καθένα. Παιδιά, ένας παρουσιαστής ο οποίος μπαίνει καθημερινά σπίτια του κόσμου. Αυτό ακριβώς. Το να δείξει κάποιο κάποιες στιγμές από την καθημερινότητά του και να πει ότι δεν είμαι απλά ένας ξύλινος παρουσιαστής με ένα συγκεκριμένο λόγο και έχω μια κοπέλα και έχω μια όμορφη ζωή, ούτε τίποτα, δεν μας προβάλλει να φωτογραφίσει να φιλιούνται. Ναι, καβάλα. Παιδιά, από το να κρύβεται και να το παίζει γκόμενος και στην τελική μου σκυνηγάμε. Εγώ βλέπω ένα Τανιμανίδη σωστό. Άλλη άποψη εσείς, άλλη άποψη έχω εγώ. Τι να κάνω. Κάποιοι μπορεί να συμφωνούν με μένα, κάποιοι να διαφωνούν. Ναι, παιδιά, ο καθένας διαχειρίζεται την δημοσιότητά του. Δεν ξέρω, όταν τελειώσουμε από εδώ την εκπομπή θα πάρεις κάποιους ανθρώπους τηλέφωνο, τους καλέσουμε να κάνουμε ένα γύρισμα. Το ίδιο κάνουν και με τον Τανιμανίδη. Τον κυνηγούν φωτογράφοι, δημοσιογράφοι και για μένα. Έχετε αυτή τη
την άποψη. Καταρχάς, έχετε δει να δώσει συνέντευξη πουθενά. Ναι, σε μένα πριν φύγει από τον Αγίο Δομήνικο. Παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ γενικά δεν μπορώ να βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβληθεί με αυτή την επιτυχία λόγω του Survivor. Αλλά δεν έχει μόνο του Survivor, ήταν και στο World Party που ήταν. Εγώ μένω στο τελευταίο γεγονός. Εγώ μένω στο τελευταίο. Δεν θα καθίσω να εξετάσω το βιογραφικό του Σάκη. Απλά δεν είναι μόνο του Survivor. Ο άνθρωπος έχει τηλεοπτική εμπειρία και χρόνια πριν. Και αυτή τη στιγμή έχει μία προσωπική ζωή, τον βλέπω συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ και μαθαίνω τι κάνει. Δεν μ' αρέσει μου, εξηγείς... Σαν εικόνα, ρε παιδιά, δεν μ' αρέσει. Τέτοιο, η Μενεγάκη, δηλαδή, που σου αρέσει που είναι κάθε μέρα τόσα χρόνια. Το ίδιο είναι. Η Μενεγάκη, τώρα θες να κάνουμε την κουβέντα της Μενεγάκη. Δηλαδή, αμένα μιλες για τον Τάνι Μανδύ, σε παίρνει. Η τόσο προβολή που είχε η Ελένη Μενεγάκη, στο τέλος της έκανε κακό. Δεν τις έχει κάνει κακό. Τις έχει κάνει κακό. Γιατί τις έχει κάνει κακό. Η νούμερο ένα παρουσιάστρια. Η νούμερο ένα παρουσιάστρια είναι, αλλά επαγγελματικά έχει πρόβλημα. Κατερίνα, επειδή με τόσο χρόνια προβολή... δεν είναι καλά σε νούμερα, δεν σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Όλα δεν έχει χρόνια... πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Επαγγελματικό. Θεωρείς δηλαδή ότι επειδή την κυνηγάνε τόσα χρόνια. Τώρα τη βλέπει τα περιοδικά. Ούτε από ένα χρόνο, ούτε από ένα μήνα. Ωραία, μια παρουσιάστρια που κάνει δουλειά. Τώρα τη βλέπει τα περιοδικά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει την επιτυχία να τη διαχειριστεί. Τη Μενεγάκη βλέπω, τα Νημανίδη βλέπω και τα Ρουβά βλέπω. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι στα δυνατά τηλεοπτικά πρόσωπα. Και εμένα βλέπω κάθε εβδομάδα. Τι σημαίνει. Στα δυνατά τηλεοπτικά και εμένα με κυνηγάνε. Τι σημαίνει αυτό. Έχει δίκιο. Κατερίνα μου, εγώ έχω άλλη άποψη τώρα για τα κυνηγητά. Ωραία, θε να ξέρει όμω και την αλήθεια. Στα δυνατά τηλεοπτικά πρόσωπα ο κόσμο θέλει κλειδαρότρυπα. Θέλει να βλέπει τι ζωέ του, θέλει να βλέπει τι οικογένειέ τους, να βλέπει τις συντρόφους τους. Καλός ή κακός, αυτά είναι τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Δεν μας απασχολεί μόνο η επαγγελματική τους πορεία, μας απασχολεί και η προσωπική τους ζωή. Και να ξέρεις ότι όσοι το παίζουν, ότι εγώ δεν λέω τίποτα για τη ζωή μου και αυτά, μετά από λίγο τους ξεβράζει το σύστημα. Δεν είναι κάτι κακό. Δεν είπαμε να μας, ότι κλέβεις και δείξε μας πώς κλέβεις. Ουσιαστικά μια πολύ ωραία στιγμή. Το σύστημα τους ξεβράζει, περίμενε τώρα. Ξεβράζει το σύστημα όταν δείχνει.